Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τον κύριο Άγγελο Γεωργίου, ο οποίος είναι ο ταμείας του συλλόγου μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί και σχεδόν ολοκληρώνει εντός ολίγου ένα σημαντικό γλυπτικό έργο, που είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Βρίσκεται σε εξέλιξη, λοιπόν, πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο σκοπεύουμε να το τοποθετήσουμε εδώ στον Αύλιο χώρο, μέσα σε μια αντίληψη που έχουμε για τον καλοπισμό, τον οικαστικό καλοπισμό αυτού του χώρου και όχι μόνο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας δημόσιος χώρος, ένας χώρος ο οποίος επισκέπτονται οι Κομωτινέοι και οι επισκέπτες από άλλες πόλεις, και θα είναι καλό, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό αυτός ο χώρος να είναι εμπλουτισμένος και στολισμένος, έτσι, να έχει στολίδια οικαστικά, και έχουμε ξεκινήσει ήδη, όπως ξέρετε, με τον Τοξότη, και τώρα ακολουθεί σε λίγο ο κύριος Γεωργίου με την Νίκη της Αμοθράκης. Θα ήταν, νομίζω, φρόνιμο να πάρει το λόγο ο κύριος Γεωργίου και να σας πει πολλά περισσότερα και πιο εξειδικευμένα γύρω από αυτή την διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που σας είπα προηγουμένως, που σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε, και πέραν της τοποθέτησης και του δεύτερου γλυπτού έχουμε κατά νου στην πορεία και σε βάθος χρόνου η αυλή αυτή να κατακλειστεί από τέτοιου είδους γλυπτικά στολίδια. Για πάρα πολλά χρόνια συμμετέχω στη δραστηριότητα αυτού του συλλόγου. Μην ξεχνάμε ότι ο σύλλογος τώρα πια έχει φτάσει στον 25ο χρόνο λειτουργίας του, με μια διακριτή παρουσία μέσα στην πόλη. Βέβαια, η φιλοξενία του συλλόγου στον χώρο αυτόν, της Δημοτικής Πινακοθήκης, της Παπαδριελίου Δημοτικής Πινακοθήκης, μας έδωσε μια όθηση τεράστια, αλλά ταυτόχρονα και μια ευθύνη απέναντι στους δημότες της Κομωτινής, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το ρόλο. Τώρα, εδώ αναπτύσσουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι, ταυτόχρονα όμως εθελοντικά εμείς φιλοξενούμε και σχολεία, διάφορους φορείς, ώστε να γίνονται οι ξεναγήσεις στη Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά και στο χώρο όπου εκθέτουμε και έργα των μελών του Συλλόγου, που είναι ένα πολύ ωραίο πακέτο. Ταυτόχρονα, βέβαια, με το κτίριο που είναι 120 ετών, που έχει μια αρχιτεκτονική και, τέλος πάντων, μια τοιχογραφία και οροφογραφίες φοβερές, είναι ένα ωραίο πακέτο, ας πούμε, για τον επισκέπτη. Τώρα, εδώ, στους χώρους του κτιρίου, ειδικά στο υπόγειο, μπορούμε ο καθένας μας να αναπτύξει μια αλφα δραστηριότητα σε ατομικό επίπεδο. Εγώ τώρα, εδώ και 15 μήνες, καθημερινά ασχολούμαι με ένα γλυπτό. Το γλυπτό αυτό είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Το ξεκίνησα από ζήλια, μια φοβερή ζήλια. Δηλαδή, ζήλευα τους επισκέπτες στο Λούβρο, ζήλευα και θύμωνα που ήταν εκεί το έργο. Ζήλεψα όταν έγινε το αντίγραφο και πήγε στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά μου είπε κάτι, δηλαδή μου είπε και ότι δεν ήταν ολοκληρωμένο και δεν αποτυπώνονταν όλη η μαστοριά, όλη η τέχνη, αλλά και η φιλοσοφία που διακατήχε τους Έλληνες γλύπτες εκείνης της περίοδου, εννοώ της κλασικής και μετά των ελληνιστικών χρόνων, γιατί αυτό τοποθετείται στα ελληνιστικά χρόνια, μιλάμε για το 200 π.Χ. Μέσα στο έργο αυτό αναδεικνύονται αξίες. Ο καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να μελετήσει τους μεγάλους δασκάλους του παρελθόντος, τον Φιδία, τον Πραξιτέλη, τον Πολύκλητο, αρκετούς, και να βάλει στοιχεία αυτών των γλυπτών πάνω στο έργο. Να πούμε ότι, ειδικά στα γλυπτά, ότι υπήρχαν κάποιοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες
μελετώντας τώρα το έργο και μπορώ να μιλήσω για περίπου 3.500 ώρες όπου κάθομαι στο γλυπτό και το μελετώ, δεν είναι λίγες, μου δώσαν την ευκαιρία να δω το πώς αναδεικνύονται αυτοί οι κανόνες. Μιλάμε για γεωμετρία. Αυτή η γεωμετρία φαίνεται στο γλυπτό και μεταξιδεύει τώρα όλο το γλυπτό, όλο αυτόν τον καιρό. Μπορούμε βέβαια να πάμε να το δούμε. Να πούμε λίγο για κάποιες, να θυμίσουμε στον κόσμο ποιες ιδιαιτερότητες έχει η δική σας νίκη της Αμυθράκης. Δηλαδή έχει, ας πούμε, κεφάλι. Όπως συνηθίζω να λέω και μ' αρέσει να παίζω με αυτό, όταν τη φτιάξαμε τότε είχε και κεφάλι και χέρια, έτσι. Τώρα το ερώτημα είναι, θα αφήσουμε εσαΐ τη φαντασία μας να την πλάθει πώς ήτανε, ή τελικά θα τολμήσουμε, θα τολμήσει κάποιος να πει την πρότασή του για το πώς ήτανε. Εγώ έκανα αυτό το βήμα, έτσι. Εντάξει, δεν διεκδικώ δάφνες, δεν είμαι ένας επαγγελματίας γλύπτης για να πω τέλος πάντων ότι έχω κάνει wow, ένα φοβερό πράγμα, αλλά μπορώ να πω ότι εντάξει, μ' αρέσει, έτσι, μ' αρέσει, και προσπαθώ να το φτάσω σε ένα σημείο αξιοπρεπές. Τώρα σε ποιο σημείο είναι, νομίζω σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, είναι τώρα στη φάση που έχουν μπει πλέον τα φτερά. Υπάρχει το πιο επίπονο κομμάτι, το οποίο είναι η λίανση, γιατί καθώς μπαίνει το υλικό επάνω, πρέπει να λιανθεί, να μπουν οι λεπτομέρειες. Αυτό εδώ θα πάρει άλλους περίπου 8 μήνες. Είναι μια προσπάθεια, αλλά είναι το φινίρισμα. Στη συνέχεια θα βγει έξω. Έξω θα υπάρχει, επειδή είναι σε κομμάτια τώρα το γλυπτό, αλλιώς πώς θα μετακινηθεί, έτσι, δεν έχουμε τη δυνατότητα, θα το βγάλουμε έξω και στη συνέχεια θα υπάρξει πάλι ένα διάστημα 2 μηνών περίπου, ώστε να ολοκληρωθεί. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα με ανταμείψει εμένα τώρα για όλη αυτή, ήδη με ανταμείβει, ήδη με ταξιδεύει, και ελπίζω να το ευχαριστηθούν, ας πούμε, όλοι.